τον προφήτη Οσιέ θα μελετήσουμε το 4666 και θα μπούμε στην ανάλυση του, του βιβλίου, αυτού που αποτελείται που είναι μέρος των μικρών προφητών όχι μικροί προφήτες για την σημασία που έχουν αλλά για το, το μέγεθος ε, της συγγραφής αυτών των βιβλίων των μικρών προφητών Οσιέ 4-6 όλοι μαζί. Ο λαός μου υφανίσθη διέλλειψη γνώσεως. Επειδή σοι απέρριψα στην γνώση και εγώ απέρριψα σε από του να ιερατεύεις εις εμέ. Επειδή ελισμόνησα στον νόμο του Θεού σου και εγώ θέλω λισμονήσει τα τέκνα σου. Και το 6-6 διότι έλεος θέλω και ουχή θυσίαν και επίγνωση Θεού μάλλον παρά ολοκαυτώματα. Παντέρα, σε ευχαριστούμε, ας προσθέσεις την ευλογία σου πάνω στον ομιλούμενο λόγο, καθώς τον διαβάζουμε, τον πιστεύουμε και τον εφαρμόζουμε. Αμήν, μπορείτε να καθίσετε. Οκ, okay, δόξα στον Άγιον Θεό μας για τον λόγο του και το πρώτο δάφια που διαβάσαμε είναι για την λέξη γνώση. Ο Κύριος λέει ο λαός μου χάνεται διέλυψη γνώσεως. Οτιδήποτε δεν λαμβάνουμε, οτιδήποτε στερούμαστε πνευματικά είναι λόγω του ότι Uh, στερούμαστε στην γνώση του Κυρίου και αυτού του είδους η γνώση ο, καθορίζεται ακριβώς για να μην είναι απλά να νομίζουμε ότι είναι εγκεφαλική γνώση αλλά είναι γνώση uh, που στα ελληνικά μπορούμε να την πούμε σαν επίγνωση ή προσωπική γνώση ή uh, εμπειρική γνώση, empirical λέγεται και στα αγγλικά, empirical η e experiential knowledge, είναι η λέξη dayat, uh, στο παρέμφατο πάντοτε δίνεται στο εβραϊκό κείμενο, dayat και, uh, και στις δύο περιπτώσεις, και uh, δύο περιπτώσεις μέσα στο πρώτο εδάφιο, εδάφιο 6 και επίσης το 6-6, τρεις φορές η λέξη dayat και είναι καλό για να Γνωρίζουμε τι λέει ο λόγος του Θεού και τι ζητά από μας σε αυτό το σημείο. Ο λαός μου χάνεται δια γνώσης. Η λέξη "διαγάτ" είναι η λέξη που παράγεται από τη λέξη "διαγάτ", σημαίνει καταρχήν γνώση και είναι όχι απλά εμπειρική γνώση αλλά και λεπτομερής ενδελεχής γνώση. Δηλαδή είναι λεπτομερής, είναι κάτι που δεν το παίρνεις στο γενικό σύνολο, δεν είναι απλά thematic, είναι analytic που σημαίνει ότι, σίγουρα από τα ελληνικά, δεν είναι απλά θεματική γνώση, είναι εμπειρική και λεπτομεριακή ενδελεχής γνώση που σημαίνει ότι η, η λεπτομέρεια παίζει ρόλο. Uh, υπάρχει ένα αγγλικό ρητό που λέει «The devil is in the details» και αυτή την έκφραση την χρησιμοποιούν ιδιαίτερα στη δημοσιογραφία. Όμως, uh, στην θεολογία, στον Λόγο του Θεού, στην βιβλική ανάλυση, uh, θα μπορούμε να πούμε «Not only is the devil in the details but more so God is in the details. Δηλαδή ο Θεός είναι μέσα στις λεπτομέρειες. Uh, και αυτό ξέρετε το, το ρητό the devil is in the details το αναφέρουν για uh, αυτό που κάνουν uh, οι um, δημοσιογράφοι που ασχολούνται με την έρευνα υπάρχουν um, in investig investigative journalists που ασχολούνται με την ερευνητική με τις έρευνες στη δημοσιογραφία και είναι αυτοί που ασχολούνται με τις λεπτομέρειες ψάχνουν για τις λεπτομέρειες όπως κάποια εγκληματολόγος είχε πει κάτι που μου κάνει ένα πολύ σημαντικό κάτι που μου κάνει εντύπωση ένα σημαντικό πράγμα λέει ποτέ δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα δηλαδή κάποιο λάθος έχει γίνει στη διάπραξη του εγκλήματος και ψάχνοντας για τις λεπτομέρειες θα εξιχνιάσεις το έγκλημα. Αυτό είναι για την εγκληματολογία. Αυτό είναι the devil is in the details. Όταν όμως μπει στη μελέτη του Λόγου του Θεού και δεις ότι ο Θεός επίσης και πόσο μάλλον ο Θεός είναι στα details, στις λεπτομέρειες και απαιτεί λεπτομεριακή γνώση, όταν α, κάνει κάτι ο Θεός δεν έχει κανένα λάθος μέσα. Ο αν, το έγκλημα σίγουρα έχει κάποιο λάθος. Επίσης στον πόλεμο λένε ο, ο, σε αυτούς που είναι ειδικά στις ειδικέ δυνάμεις τους λένε ότι α, ο, ο πόλεμος ποτέ δεν πάει according to plan. Δηλαδή κάποιο λάθος θα γίνει. Θα υπάρξουν φίλοι απειρά με την έννοια friendly fire, όπως λέγεται στα αγγλικά. Θα υπάρξουν φίλοι απειρά, δηλαδή μερικοί θα σκοτώσουν τους δικούς τους χωρίς να το θέλουν γιατί τους πήρανε σαν εχθρούς. Αυτό συμβαίνει και να το έχουν πάντα υπόψη τους ότι όσο τέλεια και να είναι η εξάσκησή σας, μη θεοποιείτε κανέναν, γιατί θα γίνουν λάθη. Ο πόλεμος πάντα έχει λάθει, όχι μερικές φορές, πάντα έχει λάθει. Αυτές οι ειδικέ αποστολές πάντα θα έχουν κάποιο λάθος και θα χρειαστεί αυτοί που συμμετέχουν να πάρουν τις γρήγορες αποφάσεις για να αντιμετωπίσουν το λάθος. Στη, στην μεριά του Θεού, ο Θεός ότι κάνει το κάνει τέλειο ότι και αν ψάξεις και τις λεπτομέρειες, θα βρεις ότι δεν έγινε κανένα λάθος. Στην έρευνα για το διάστημα α, οι επιστήμονες έχουν βρει αυτό το φαινόμενο που λέγεται irreducible complexity, δηλαδή α, α, αυξανόμενη πολυπλοκότητα. Ως που το ερευνούν και μπαίνουν στις λεπτομέρειες. Δεν βρίσκουν the devil is in the details, αλλά βρίσκουν ότι God is in the details. Βρίσκουν ότι ο Θεός είναι στις λεπτομέρειες. Και ως που μπαίνουν στις λεπτομέρειες, δηλαδή για την τροχιά ε, της γης γύρω από τον ήλιο, για την τροχιά του φεγγαριού γύρω από την γη, για την τροχιά φεγγαριών γύρω από τους άλλους πλανήτες, και όταν βρίσκουν την κλίση της γης ως προς την σελήνη και το σχήμα της τροχίας της γης γύρω από τον ήλιο και την κίνηση όλων των πλανητών βρίσκουν δύο φαινόμενα irreducible complexity το ένα και το άλλο είναι perfect harmony το δεύτερο είναι τέλεια αρμονία ούτως ώστε όσο και να το ερευνούν βρίσκουν αμύωτη πολυπλοκότητα και τέλεια αρμονία The devil is nowhere to be found. Ο διάβολος δεν μπορεί να βρεθεί πουθενά μέσα στη δημιουργία. Εννοείται να δημιουργήσει αφού αυτό ήταν δημιουργημένο όν και αντέδρασε στον Θεό γιατί ήθελε λατρεία, ήθελε προσοχή. Ήταν ο πρώτος ναρκισιστής. Γι' αυτό ε, λέμε οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος θα υπάρξει λάθος. Οτιδήποτε κάνει ο διάβολος σίγουρα θα υπάρξει λάθος. Οτιδήποτε κάνει ο Θεός είναι πάντοτε τέλειο. Και που ψάχνουμε τις λεπτομέρειες, αντί να βρούμε λάθη, βρίσκουμε τον Κύριο, τον Λόγο Του. Ε, όσο και να προσπαθούν να πολεμήσουν τον Λόγο του Θεού, βρίσκουν πάντα ότι ε, ο Λόγος του Θεού τελικά είναι ακριβώς αυτό, αυτό που λέει. Παραδείγματο χάρη, όπως μερικές περιοχές... Ε, μερικές περιοχές της βίβλου uh, που αναφέρει βιβλός τοπογραφικές περιοχές συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές uh, όπως παραδείγματος χάρη ο τετράρχης της Αβιλινής ο τετράρχης της Αβιλινής το καταλουκάν Ευαγγέλιο τετράρχης uh, the tetrarch of Abilene. αυτή η λέξη Αβιλινή uh, ήταν κάποια δυσκολία που είχε Κάποιος uh, investigative journalist, δεν uh, ξεχνώ το όνομα του για την ώρα, αλλά είναι ένας πολύ γνωστός που έγραψε The Case, The Case of the Resurrection, The Case of the Bible, the case, uh, διάφορα βιβλία με το The Case. Αυτός είναι 30 χρόνια investigative uh, journalist uh, στο, σε μια εφημερίδα του Chicago, αν θυμάμαι καλά, και uh, αν θυμηθώ το όνομά του θα σας το πω πιο ύστερα. Και αυτό ο αδερφό που έγινε τελικά αδερφό έγινε αδερφό γιατί, σαν investigative journalist και δεν είναι ο μόνο που γνωρίζω. Υπάρχει κάποιο άλλο που τελευταία τον βλέπω, τον παρακολουθώ. Και αυτό ήταν investigative journalist. Και, όχι, όχι, συγγνώμη, ήταν detective. Αυτό ήταν detective. Αυτό ο πατέρα του και αυτοί οι άνθρωποι είναι ανθρώποι αυτού του είδους του τετραγωνικού μυαλού που λέμε ότι προσπαθούν να βρουν με τη διάνοια τους και όσο και να προσπαθούσαν και οι δύο αυτές περιπτώσεις να βρουν λάθος στο Λόγο του Θεού, τελικά βρήκανε ότι εκτός από αυτή την αβιληνή παραδείγματος χάρη υπήρχε και άλλη αβιληνή και τελικά η αρχαιολογία ε, η αρχαιολογία επικυρώνει την γραφή. Και συνέχεια είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Συνέχεια γίνονται ανακαλύψεις. Αρχαιολογικές ανακαλύψεις και άλλων ειδών ανακαλύψεις στην επιστήμη, όσον επίσης αφορά και την ιστορία. Η ιστορία δεν είναι απλά ιστορία να λες κάτι, να αφηγείς σε κάτι. Η ιστορία, η επιστήμη της ιστορίας απαιτεί ορισμένα χαρακτηριστικά και ορισμένα προαπαιτούμενα για να αποδειχθεί σαν ιστορία και σας είπα μερικά όπως οι μάρτυρες, να υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες. Και μετά αρχίζουν να μελετούν τα συγγράμματα, παραδείγματο χάρη, εάν ε, δεν γνωρίζαμε για τις χιλιάδες, πεντέμισι σχεδόν χιλιάδες ε, χειρόγραφα του τέξτους ρησεπτούς του κείμενου παραδεδεγμένου, Αμήν. αυτό που έχουμε εμείς σήμερα και το χρησιμοποιούμε και άλλες μεταφράσεις και ούτω καθεξής ανεβαίνουν όλα τα documents σε περίπου 60.000 documents. Και δεν είμαι εγώ που το λέω, δεν είμαι εγώ που τα μέτρησα, είναι ανθρώποι που ασχολούνται και κάποιος τρίτος που έχω υπόψη μου τώρα, είναι συνέχεια η βίβλος αποδεικνύεται επιστημονικά σαφής και ακριβής. Και όσο και να ερευνούν οι επιστήμονες στα διάφορα επίπεδα επιστήμης, ιστορίας, γεωγραφίας, γεωλογίας, αρχαιολογίας, όλα αυτά επικυρώνουν την Αγία Γραφή. Τίποτα δεν μπορεί να την κάνει να την απορρίψει και αστολμήσει τολμήσει κάποιος να την απορρίψει. Α τολμήσει κάποιος να την κάψει όπως προσπάθησαν να την κάψουν, κόψουν και εξαφανίσουν και όμως η Αγία Γραφή είναι ακόμη το πιο βασικό α, βιβλίο, το πιο α, διαδεδομένο βιβλίο Uh, είναι ο, ο, ο αυτός είναι που έγραψε The Case of Christ, The Case for the Resurrection και έγραψε The Case, The Case, The Case. Υπάρχουν διάφορα βιβλία, υπάρχουν σε βίντεο. Αυτός ο άνθρωπος θα σας πει πάρα πάρα πολλά τα οποία, thank you, τα οποία, uh, τα οποία γίνονται uh, πραγματικότητα. είναι αυτός που έψαχνε την Αβιλινή και βρήκε Uh, αυτό που τέριαζε με τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, την Αβιληνή, στην περιοχή της Συρίας νομίζω. Αλλά uh, απλά αν δεν καταλαβαίνεις κάτι, κάνε υπομονή. Ακούστε κάτι. Uh. Οι Μορμόνοι αναφέρουν στο βιβλίο των, μο των Μορμόνων που δήθεν, είναι δίπλα από την γραφή, είναι η γραφή πλά στο δικό τους βιβλίο, ο οποίος σας κηρύξει άλλον Ευαγγέλιο από αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος Γαλάτας 1.8, ας είναι ανάθεμα. Οι Μορμόνοι που έχουν άλλο βιβλίο και μάλιστα εξωτερικά γράφει uh, Another Testament of Jesus Christ. Another Testament. Πόσο κτυπητό. Και λένε ότι ο προφήτης Joseph Smith φανερώθηκε στον Uh, φανερώθηκε στον, uh, στον ο, ο προφήτης uh, ο, άγγελος Μωρόνι. Ο άγγελος Μωρόνι φανερώθηκε στον προφήτη δίθεν uh, ψευδοπροφήτης Τζοσέφ uh, Σμίθ και uh, του έδειξε μια uh, γλώσσα αρχαίας Αιγυπτιακής, αρχαίας Αιγυπτιακής και uh, του έδειξε την ερμηνεία uh, και περιτώνα να σας πω η ερμηνεία γινόταν uh, γινόταν με τρόπο ο, Celtic, ο Celtic, αποκρυφιστικό χρησιμοποίησε ε, αυτά που χρησιμοποιούν τον αποκρυφισμό μαγεία παραδείγματος χάρη ο ίδιος έχωνε το κεφάλι του μέσα σε ε, ε, κάτι ε, σαν μπουλ ε, για να μπορέσει να έχει ε, ε, την ε, την ε, αποκάλυψη βήθεν. μιλάμε για πράγματα witchcraft και μετά θα σας δείξω, στο δεύτερο μέρος θα σας δείξω κάτι uh, που θα uh, είναι shocking uh, για το τι συμβαίνει σήμερα με τον αποκρυφισμό μέσα στην κοινωνία. Όπως και να έχουν τα πράγματα, uh, αυτό, uh, αυτό το ψεύδο βιβλίο που λέγεται και «The Book of Mormons» επίσης, «Another Testament of Jesus Christ», τόσο κτυπητό είναι που άμα είσαι αναγεννημένος και είσαι μελετητής του λόγου, Uh, και ξέρεις ότι ο Απόστολος Παύλος αν εμείς οι άγγελος εξ ουρανού σας κηρύξουμε ένα άλλο Ευαγγέλιο παρά αυτό που παρελάβετε έστω ανάφημα. Είναι ανάφημα. Uh, λένε ότι ο μωρόνι, uh, λένε ότι ο Τζόσεφ Σμιθ είχε αποκάλυψει μια όραση που ήρθε ο, ο Ιησούς Χριστός δεν λέω ο Κύριος Ιησούς γιατί είναι Άλλο Ιησούς, αυτό που κηρύττει ο Τζόσεφ Σμιθ, ήρθε και έβαλε τα χέρια του μαζί με τον Πίτερ και James, νομίζω, Πέτρο και Ιάκοβο, και έθεσαν τα χέρια του πάνω του και ο κύριο Ιησούς του έδωσε την ιεροσύνη κατά την τάξη, μελχρι σε Χοντροειδή πράγματα που αυτοί αυ, 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 που μπαίνουν στο Μορμονισμό δεν τα ξέρουν. Φυσικά ήταν το πρώτο πράγμα που σκίρτισε μέσα μου όταν σας εξήγησα. Uh, τους uh, είδα κάπου μπροστά μου Και χρειάστηκε να το μελετήσω το θέμα uh, Ήταν το πρώτο που σκύρτησε μέσα μου Μα λέω η Αγία Γραφή Τέσσερα πράγματα ήξερα μέσα από την Αγία Γραφή Ήμουν νύπιο εν Χριστώ Και όμως αυτό το θυμόμουν από τους ψαλμούς Ο Πατέρας Θεός Λέει στον Κύριον Ιησού Σύ είσαι Υιός μου εγώ σήμερα σε γέννησα Είσαι ιερεύς Κατά την uh, τάξη Μελχισεδέκ στον αιώνα. Ε, και βλέπουμε ότι αυτή η ιεροσύνη του ε, Κυρίου Ιησού είναι αμετάθετος, είναι στο αρχαίο κείμενο απαράβατος, έχει απαράβατον την ιεροσύνη στο ε, Εβραίου 7, 24 με 25, έχει α, απαράβατον την ιεροσύνη διότι δεν πεθαίνει και μένει στον αιώνα. Είναι αγενεαλόγητος, απατορ, αμυτορ, μητε έχον αρχήν, μητε τέλος. Όλα αυτά στους Εβραίους 7. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε ότι μόλις ακούσουμε κάτι που εναντιώνεται στον Λόγο του Θεού, αμέσως γνωρίζουμε πρέπει να είναι άλλο πνεύμα. Δεν το δεχόμαστε. Το άλλο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι αυτό που αναφέρεται Uh, για το, uh, τα διάφορα βιβλία του, της, uh, του Another Testament που λένε, ακόμα μία διαθήκη που λένε, το Book of Mormons. Μέσα από αυτά τα βιβλία αναφέρουν ορισμένες φυλές στην Αμερική. Uh, και αναφέρουν φυλές, αναφέρουν ότι ο Κύριος Ιησούς, ο Ιησούς που αυτοί κηρύττουν δεν είναι ο πραγματικός Ιησούς, ότι πήγε στην Αμερική, στην Ήπειρο της Αμερικής και ούτω καθεξής. Άρα αναφέρουν για τον κύριο Ιησούν ότι πήγε, αναφέρουν για φίλες ανθρώπων που ήταν εκεί και αναφέρουν για ορισμένα γεωργικά εργαλεία και αναφέρουν για ζώα, διάφορα ζώα και όλα αυτά που αναφέρουν δεν μπορούν να τα αποδείξουν με τίποτα δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ιστορική επιστημονική τεκ, τεκμήριωση ούτε αρχαιολογική ούτε γεωλογική, όσα αναφέραμε προηγουμένως ότι αποδεικνύουν τον Λόγο του Θεού α, σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν τίποτα άρα η Αγία Γραφή επικυρώνεται από όλες τις επιστήμες εμείς σαν πιστοί δεν χρειαζόμαστε καμιά επιστήμη να το επικυρώσει. Για μας είναι το επιβεβαιώνει και το επικυρώνει το Πνεύμα το Άγιο που μαρτυρεί μέσα μας, αμήν, η αλλαγή της ζωής μας α, μέσα στον Κύριο Ιησού. Αλλά και κάτι άλλο που άρχισα να, να, να σα αναφέρω και δεν το ολοκλήρωσα ήταν όταν στον Ευαγγελισμό κάποιο βρέθηκε αφού το, προσπάθησε να τον ευαγγελίσω του είπα τα αρχικά της σωτηρίας, αυτό φαίνεται ήξερε αρκετά πράγματα από διάφορε θρησκείε, όπω μου το είπε και μου λέει: Διάβασε τα βιβλία όλων των άλλων θρησκείων. Και φυσικά λέω: Όχι, έχω κάποια γενική γνώση, αλλά δεν τα διάβασα. Και αμέσω θα σου πει πώ βγάζει συμπέρασμα αφού δεν τα διάβασε. Όμω το ανάφερα δύο πράγματα τα οποία όλα τα άλλα βιβλία όλων των άλλων θρησκείων δεν έχουν και τα έχει αποκλειστικά η γραφή. Άρα δεν χρειάζεται, δεν μας κάλεσε ο Θεός να διαβάσουμε όλα τα βιβλία όλων των θρησκείων για να μπορέσουμε να πιστέψουμε και να τα αναλύσουμε μέσα στο τετραγωνικό μας μυαλό. Ο Κύριος μας είπε όποιος πιστέψει και βαπτιστεί αυτός θα σωθεί. Όποιος απιστήσει θέλει κατακριθεί. Είναι ζήτημα πίστης. Όμως δύο πράγματα να το ξέρετε που αποδεικνύουν τον Λόγο του Θεού αληθή και τα βιβλία των άλλων θρησκείων ψευδή είναι αυτά τα δύο πράγματα βασικά τρία το πρώτο είναι ότι καμία θρησκεία δεν αποκαλεί τον Θεό Πατέρα το ένα είναι αυτό το δεύτερο είναι ότι α, δεν υπάρχει καμία προφητεία για το μέλλον και δεν υπήρξε ποτέ βιβλίο το οποίο θρησκευτικού περιεχομένου να προφητεύσει και να γίνει. Ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο, δεν υπάρχουν προφητείες και δεν μπορεί κάποιος να τεκμηριώσει ότι κάτι προφητεύτηκε και έγινε. Άρα ο Λόγος του Θεού είναι το μόνο βιβλίο και αν ο, και αν ο Κύριος Ιησούς είναι η οδός και είναι η αλήθεια και δίδαξε την αλήθεια γιατί άλλα βιβλία αναφέρονται όπως το Κοράνι αναφέρεται στον κύριο ε, ε, Κύριον Ιησούν αλλά όχι σαν Κύριον Ιησού όπως εμείς το γνωρίζουμε αλλά με τη δική τους έκδοση άλλων Ιησού. άρα ούτε πατέρα τον λένε τον Θεό αλλά ούτε και έχουν γίνει προφητείες για το μέλλον η βίβλος είναι το μόνο βιβλίο το οποίο α, προ, έκανε προφητείες οι οποίες αποδεικνύονται και α, συγκεκριμένα είναι τόσο χτύπητες οι προφητείες που οι νεοτεριστές, οι liberal theologians, αυτή του school of German, high school of uh, German criticism όπως το λέγανε θα τα αναλύσουμε στο επόμενο course που θα κάνουμε για uh, το yeah, King James Bible και τα Modern Versions αλλά όλοι αυτοί οι liberal theologians της παλαιάς σχολής του Φάιλο στην Αλεξάνδρεια αυτή της σχολής της Αλεξανδρίας δύο πράγματα γενικά να θυμάστε σχολή της Αλεξάνδρειας ήταν liberal η σχολή της Αντιόχειας ήταν conservative ήταν βιβλική ήταν από αυτούς που πήραμε όλα αυτά που έχουμε δόξα στον Κύριο οι νεωτεριστές θεολόγοι λοιπόν έχουν πάρει το βιβλίο του, του Δανιήλ, το οποίο ήταν γραμμένο τον, τον 6ο αιώνα προ Χριστού, περίπου το 545 αν θυμάμαι καλά, προ και προσπαθούν να το μεταφέρουν. Όχι μόνο, μερικοί προσπαθούν να το μεταφέρουν λίγο, λίγο, γιατί δεν τα καταφέρουν να το πάρουν πιο πέρα, λίγο προ Χριστού, περίπου 70 χρόνια αλλά υπάρχουν και αυτοί που τολμάνε να το πάρουν μέσα στον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν. Ξέρετε γιατί. Γιατί οι προφητείες που αναφέρει είναι τόσο κτυπητές. Η ημέρα που μπήκε ο Κύριος Ιησούς στα Ιεροσόλυμα είναι προφητευμένη και είναι γραμμένη και έχει γίνει έξι αιώνες πριν και η ημέρα ήταν προφητευμένη και έτσι έγινε ακριβώς. Γι' αυτό προσπαθούν να μεταφέρουν την ημερομηνία της συγγραφής του Δανιήλ και άλλων προφητών, ούτω ώστε να μην είναι αναγκασμένοι να πιστέψουν στο Λόγο του Θεού. Άρα εμείς θα πρέπει να βρούμε τον Θεό στις λεπτομέρειες. Αμέν, θα πρέπει να βρούμε τον Θεό στις λεπτομέρειες. Αν ο Κύριος Ιησούς Είπε, εγώ είμαι Ιωδός, η αλήθεια και η ζωή. Αν, ο, αν η βίβλος είναι αληθινή, αμέσως κάνει όλα τα άλλα βιβλία, αχρίαστα να τα διαβάσεις. Διότι δεν είναι οδός, δεν είναι αλήθεια, δεν είναι η ζωή. Το τρίτο πράγμα, το πρώτο είναι δεν λένε τον Θεό Πατέρα, δεύτερο πράγμα είναι δεν υπάρχει καμία προφητεία, ούτε μία προφητεία. Τρίτο, σε όλα τα άλλα θρησκευτικά βιβλία, και το τρίτο, α, 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 μου διαφεύγει τώρα, θα επανέλθει ε, ναι, είναι προφητεία για να γίνει αλλά υπάρχει ακόμα ένα τρίτο στοιχείο που θα σας το αναφέρω α, το οποίο α, θα, θα μας δείξει πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι η πηγή μας η ανώθευτη όλα τα άλλα έχουν ε, δεν λένε τον Θεό Πατέρα δεν υπάρχουν α, προφητείες οι οποίες δεν έχουν εκπληρωθεί ούτε μία και πείτε τους, δείξετε μου μία. Δεν χρειάζεται να μελετήσω κάτι το οποίο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, να δικαιολογηθεί α, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Αν ο Κύριος Ιησούς είναι οδό, τότε δεν υπάρχει άλλη Ιωδός. Όταν το θυμηθώ θα σας το πω. Λοιπόν, ξανά στο σημείο 4-6 του Οσιέ, που λέει Νταγιάτ. θέλουμε τη λεπτομέρεια. Γιατί η λεπτομέρεια, γιατί να μελετούμε αυτές τις λέξεις. Είναι σημαντικό να μελετούμε αυτές τις λέξεις, διότι υπάρχει βάθος, υπάρχει λεπτομέρεια. Αν χάσουμε τη λεπτομέρεια, χάσαμε αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να μεταδώσει. Και η, η, η λεπτομέρεια βρίσκεται όχι απλά στην εμβάθυνση του εβραϊκού στην Παλαιδεθήκη και του ελληνικού στην Κενή, αλλά, αλλά επίσης στην ορθοτόμηση που υπάρχει. So, βλέπουμε την ορθοτόμηση, βλέπουμε πόσο σημαντικό. Πάνω σε αυτό εξηγείται και το Ματθαίος 22.37, η μεγαλύτερη εντολή, Ματθαίος 22.37 και στον Λουκά και στον Μάρκο, Μαθαίος 22.37, όταν ρώτησε τον Κύριο ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή, η μεγαλύτερη εντολή είναι να αγαπάς Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την διάνοια, δύναμη, ψυχή, με όλη σου την καρδιά και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αλλά η μεγαλύτερη είναι να αγαπάς Κύριο τον Θεό σου πώς, με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή, όλη την δύναμη και τη διάνοια που σημαίνει ότι πρέπει να τον αγαπάς λεπτομερώς. Ο Κύριος Ιησούς είπε, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε, όπως λέει και η γυναίκα μου, δεν λέει αλλάξατε, λέει φυλάξατε. Σημαντικό, κάθε τι που το είπε ο Κύριος, το φυλάτω. Ε, Αποκάλυψη 3.10, επειδή εσύ τήρησας τον λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε τηρήσει από τις ώρες του πειρασμού που θα έρθει πάνω στην οικουμένη όλη. Χαλαιλούια. Τι είδους, τι σημαίνει η λέξη νταγιάτ. Αναφέραμε ότι είναι από, παράγεται από τη λέξη γιαντά, γιαντά, γιαντά που δείχνει γνώση, που δείχνει εμπειρική γνώση, που δείχνει γνώση που βλέπει. Δεν είναι απλά μια γνώση αφηρημένη, είναι μια γνώση η οποία μιλά από μέσα σου. Είναι μια γνώση που φαίνεται μέσα, από μέσα σου. Παρόλο που θα πω, παρόλο που πάντοτε δίνουμε σημασία στο πόσο σημαντικό είναι να έχουμε εσωτερική μαρτυρία, είναι ακόμα πιο βασικό να υπάρχει και η γραπτή μαρτυρία. Διότι ποτέ δεν είμαστε σίγουροι αν είμαστε σίγουροι, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι πάντα σίγουρος σε κάθε λεπτομερία του. Αμήν. Αμήν. Πού το ξέρουν ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Ο Λόγος του Θεού το λέει νούμερο ένα. Δεύτερο, Ρωμαίος 8.16, το Πνεύμα, το Άγιο συμμαρτυρεί με το Πνεύμα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Άρα υπάρχει συμμαρτυρία και βρίσκουμε επίση 1η Ιωάννου 3, 14 και 24. Αυτά τα δύο εδάφια μα λένε για ποιο λόγο, πώ ξέρουμε ότι είμαστε σωσμένοι. Άρα, όταν μιλά σε κάποιον, να τον παίρνει το λόγο πρώτα, μετά στην εσωτερική μαρτυρία. Γιατί σα είπα του κινδύνου τη μαρτυρία. Οι μορμόνοι λέγε, λένε: Ξέρω, υπάρχει σιγουριά μέσα μου και υπάρχει το burning in the bosom. Υπάρχει αυτή η φωτιά μέσα μου. Ώστε. Άρα δεν μπορούμε να πάμε εμείς να τους λέμε, έτσι νιώθω. Πρέπει να τους λέμε, είναι γεγραμμένο. Έχουμε κάτι που αυτοί δεν έχουν. Αμήν. Έχουμε και τη μαρτυρία που είναι το Αγίου Πνεύματος. Αυτοί έχουν άλλη μαρτυρία που είναι ανα, α, α, another, άλλου πνεύματος. Αλλά θα πρέπει εμείς να επιμένουμε στο λόγο. Γιατί πνεύμα που δεν το επικυρώνει ο λόγος, δεν ξέρουμε τι πνεύμα είναι. Δόξα στον Κύριο. Αυτή η γνώση λοιπόν που αναφέραμε τις λέξεις στα αγγλικά είναι, είναι μία από τις έννοιες στο Strong Dictionary, το λεξικό, βιβλικό λεξικό του Strong, λέει, σημαίνει και causatively, causatively, δηλαδή σου λέει properly, generally, used widely, causatively. Όλες αυτές οι έννοιες εφαρμόζονται για τις διάφορες λέξεις, πώς είναι η ακριβή της λέξη, πώς χρησιμοποιείται uh, καμιά φορά uh, με, σε ευρύτερο χώρο και ούτω καθεξής. Uh, και μερικές έννοιες της αναφέρει και to instruct, instruct, designate, που δείχνει ότι είναι γνώση η οποία uh, είναι μέσα στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει μια πολύ δυνατή λέξη που είναι η λέξη ascertain, εκεί μείναμε την άλλη φορά και εδώ θα μείνουμε και αυτή τη φορά.